μιλάμε για ένα καινούριο νομοσχέδιο που μας έχει αναστατώσει όλους πάρα πολύ. Σημαίνει ότι οι δικηγόροι και όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι με μικρά εισοδήματα φορολογούνται με κεφαλικό φόρο στην πραγματικότητα. Δεν είναι το ζήτημα της πάταξης της φοροδιαφυγής. Είναι ένας τρόπος οι μικροί επαγγελματίες να φύγουν από τα επαγγέλματα, να μαζευτεί η πίτα και τα χρήματα στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία, στα μεγάλα πολυκαταστήματα. Το ίδιο ισχύει και για τους εμπόρους, τους πολιτικούς μηχανικούς, τους δικηγόρους. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι μικροί δικηγόροι, μικροί μηχανικοί κτλ. Χρωστάνε στην εφορία από 5 έως 10.000 ευρώ. Όχι γιατί φοροδιαφεύγουν, αλλά γιατί δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ακόμη πιο κατανοητό σε όλους ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που δουλεύει σαν αυτοαπασχολούμενος θα πεταχτεί, θα πάει να γίνει μισθωτός με όρους δουλειάς απαράδεκτους, χωρίς ωράρια στα δικηγορικά γραφεία, χωρίς συμβάσεις εργασίας, χωρίς άδειε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αγωνιστούμε να το αποτρέψουμε. Και τέτοιου είδους νομοσχέδια αποτρέπονται μόνο στους δρόμους και στους αγώνες. Θα συνεχίσουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.